Γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι? Νομίζω ότι πρέπει να βρω ένα intro, αλλά τέλος πάντων δεν μας αφορά αυτό. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο, θα το έχετε δει λογικά και από το τίτλο, στο οποίο θα σας λύσω τα ερωτικά σας προβλήματα. Δεν θα σας τα λύσω, άκυρο. Σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα σας δώσω κάποιες συμβουλές για τα ερωτικά σας προβλήματα. Φιου! Σας ζήτησα στο Instagram να μου στείλετε τα ερωτικά σας προβλήματα, όσο μικρά, όσο χαζά, όσο οτιδήποτε είναι, έτσι ώστε να σας προτείνω κάποιες συμβουλές. Δεν θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες συμβουλές που έχω να δώσω ή κάτι τέτοιο, απλά ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο. Ίσως βοηθήσω κάποιους, ίσως δεν βοηθήσω κάποιους άλλους. Κράτησα μερικά, δεν μπόρεσα να τα βάλω όλα. Κράτησα κάπως, όχι τα πιο σοβαρά, αυτά που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και αυτά που ήταν πιο μεγάλο κατεβατό κειμενάκι και πραγματικά ήθελα να σας βοηθήσω όσο μπορώ. Επειδή γενικά είδα ότι μου στείλατε αρκετά άτομα και δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, ίσως κάποια στιγμή ξανακάνω δεύτερο part στο οποίο να προσπαθώ να πω κάποιες άλλες συμβουλές σε άλλες περιπτώσεις και θα ξεκινήσω με το βίντεο. Μου λέει η πρώτη κοπέλα: είμαι με ένα αγόρι ένα χρόνο σχεδόν παρά 5 μέρες και τον τελευταίο καιρό περίπου, τους τελευταίους 3 μήνες, δεν μου δίνει και τόσο πολύ σημασία. Δεν μου στέλνει ποτέ αν δεν του στείλω και γενικά δεν βγαίνουμε οι δυο μας καθόλου. Καθόλου. Και γενικά δεν βγαίνουμε οι δυο μας καθόλου, παρόλο που τον βλέπω κάθε μέρα. Και γενικά όλο αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ και έχω αρχίσει να είμαι πιο ψυχρή μαζί του. Και αν πάω και του το πω όλα αυτά, θα το αρνηθεί και μετά θα μου πει ότι εγώ φταίω και δεν γουστάρω. Τις τελευταίες μέρες σκέφτομαι να του πω να χωρίσουμε και αν με ρωτήσει τον λόγο, να του πω όλα αυτά που με κουράζουν. Όμως κάθε φορά που πάω να το τελειώσω, κάτι μέσα μου μου λέει ότι δεν θέλω να το κάνω και τον αγαπάω πολύ και ξέρω ότι αν χωρίσουμε θα στεναχωρηθώ άπειρα. Αρχικά, εφόσον βλέπεις ότι τον θέλεις και δεν θέλετε να χωρίσετε και όλα αυτά, θα μπορούσες να το συζητήσεις μαζί του, αλλά να το συζητήσεις σοβαρά. Προσπάθησε να του μιλήσεις, προσπάθησε να του πεις κάποια πράγματα γιατί θέλεις να βελτιώσετε τη σχέση σας, γιατί στην ουσία, αν σε ακούσει και προσπαθήσει έστω και λίγο να σε καταλάβει και θέλει να συζητήσει και. Ναι, και θέλει να συζητήσει, σημαίνει ότι όντως θέλει να συνεχίσει και αυτός και σε νοιάζεται. Και επίσης θα καταλάβεις αν όντως τον ενδιαφέρεις ακόμη ή όχι. Γιατί αν πας να συζητήσεις μαζί του και σου πει όλα αυτά που λες είναι βλακίες ή κάτι τέτοιο, και δεν κάτσεις καν να συζητήσεις μαζί σου, μάλλον κάτι πάει στραβά. Ή πολύ απλά δεν θέλει να ακούσει. Ή δεν παίρνεις τα σοβαρά αυτά που του λες. Οπότε προσπάθησε να συζητήσεις μαζί του. Μην του πεις να χωρίσετε, προσπάθησε να συζητήσεις μαζί του. Και μετά. Βλέπεις πώς θα πάει. Λοιπόν, επόμενη. Είμαι μαζί με ένα παιδί 1,5 χρόνο και όλο αυτό το καιρό εκφράζει μια πολύ έντονη ανασφάλεια στα πάντα. Δηλαδή, θυμώνει που κάνω παρέα με αγόρι, θυμώνει όταν βγαίνω επειδή φοβάται μη μου την πέσουν και τα σχετικά. Τον αγαπώ πάρα πολύ και μου έχει σταθεί ακόμα περισσότερο, αλλά επειδή φέτος δίνω πανελλήνιες, νιώθω ότι μαζί του η χρονιά μόνο ήρεμη δεν θα είναι και εγώ αυτό θέλω. Τι λες να κάνω. Λογικά εννοείς και εγώ αυτό δεν το θέλω. Αρχικά, τώρα που δίνεις πανελλήνιες και κάνει όλα αυτά, συμπεριφέρεται έτσι το αγόρι σου, σίγουρα θα σε επηρεάσει πάρα πολύ. Ξαναπηγαίνουμε στην συζήτηση που θα πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί του και να του πεις κάποια πράγματα. Να του πεις ότι με τον τρόπο του, με αυτά που κάνει, δεν σε βοηθάει για κανένα λόγο. Ίσα ίσα τα κάνει χειρότερα. Ερχόμαστε πάλι στο να συζητήσεις μαζί του και να του πεις, ξέρεις κάτι, θα μπορούσες να το μειώσεις όλο αυτό γιατί εγώ δεν νιώθω καλά. Και σε περίπτωση που νιώθεις πολύ πιεσμένη από αυτό και δεν αλλάξει αυτός, θα πρότεινα να το σταματήσετε. Να χωρίσετε ή απλά να το σταματήσετε μέχρι που να δώσεις κι εσύ πανελλήνιες. Αλλά είναι πολύ ο καιρός μέχρι τότε. Ειδικά όταν είμαστε σε περίοδο πανελληνίων και προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, πρέπει να μην μας προβληματίζουν άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα, γιατί έχουμε ήδη το διάβασμα που είναι δύσκολο. Ενώ με τον πρώην μου είμαστε πολύ καλά και χθες. Άιντε. Ενώ με τον πρώην μου είμαστε πολύ καλά και χθες με φίλησε κιόλας. Είστε πολύ καλά με τον πρώην σου. Τι? Και σε φίλησε. Πολύ καλά πρέπει να είστε, ναι. Θέλει να προχωρήσει για κάτι καινούριο και από τη μία δίνει ελπίδες και μετά το αφήνει. Φίλη μου. Θα με αφήνεις. Πας παραβέρα. Δεν γίνεται να υπάρχει ένας πρώην μας συνέχεια μπροστά μας. Τον θέλεις, okay, αλλά από τη στιγμή που σε φίλησε, αλλά όπως μου λες και εσύ, θέλει να προχωρήσει σε κάτι καινούριο. Δεν είσαι απλά εκεί πέρα για να σε χρησιμοποιεί όποτε δεν βρίσκει το κάτι καινούριο. Αυτό που γίνεται είναι όλο λάθος. Σε φίλησε, αλλά θέλει να προχωρήσει σε κάτι καινούριο.
Και εσένα σαν τι σε έχει? Ξεκαθαρίστε λίγο τα πράγματα ή φύγε πολύ απλά. Μόλις μου συνέβη, μιλάω με έναν εδώ και 2 μήνες που κάνει κάτι με μία άλλη. Τον θέλω πολύ και πιστεύω ότι νιώθει πάρα πολλά για μένα γιατί μου το δείχνει κιόλας. Μου λέει ότι με γουστάρει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σταματάει με την άλλη. Δέσπα, χρειάζομαι βοήθεια. Μπορείς να του κάνεις την κρίσιμη ερώτηση. Τι είσαι γι' αυτόν και πώς το βλέπει με εσάς? Δεν γίνεται να είναι με μία άλλη και να μιλάει ταυτόχρονα με σένα. Φακ, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, δεν γίνεται να είναι με κάποια άλλη και να μιλάει ταυτόχρονα με σένα, γιατί καταρχήν αυτό δεν είναι καν καλό. Και επίσης, αν όντως σε θέλει, δεν θα πρέπει να είναι με την άλλη. Οπότε, αν δεν του έχεις δείξει εσύ ότι ενδιαφέρεσαι, προσπάθησε να του το δείξεις. Και αν του το έχεις δείξει και αυτός βλέπεις ότι απλά συνεχίζει να σου μιλάει και δεν κάνει κάτι άλλο και δεν αφήνει την άλλη κοπέλα, μάλλον δεν σε βλέπει για σχέση ή για το οτιδήποτε μαζί σου. Το άλλο πρόβλημα είναι το με βλέπει συνέχεια, τον βλέπω συνέχεια, δεν ξέρω τι να κάνω, έχω κολλήσει. Λοιπόν, τι εννοείς με βλέπει συνέχεια, τον βλέπω συνέχεια? Αν κοιτιόσαστε συνέχεια, πολύ απλά ας στείλει κάποιος μήνυμα, γιατί θα κνευριστώ κι εγώ αν δεν στείλει. Κάθε φορά που μου αρέσει μια κοπέλα, ενώ καταλαβαίνω ότι της αρέσω κι εγώ, βρίσκω ένα ελάττωμά της για να μην κάνω κίνηση. Μάλλον από φόβο, τι να κάνω? Λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι ούτε εσύ είσαι ο τέλειος. Σίγουρα έχεις κάποιο ελάττωμα, όπως όλοι μας έχουμε κάποιο ελάττωμα. Μπορείς πραγματικά να προσπαθήσεις, δηλαδή αν σ' αρέσει μια κοπέλα, προσπάθησε να δεις τα θετικά της, προσπάθησε να κάνεις κάτι μαζί της, προσπάθησε το απλά. Και αν δεν σου βγαίνει, σταμάτα το απλά. Νομίζω ότι μόνο και μόνο επειδή βλέπεις ανταπόκριση και από την κοπέλα, μετά ξενερώνεις. Ενώ αν σ' άρεσε κάποια κοπέλα και δεν ανταποκρινόταν, μπορεί να κολλούσες περισσότερο. Ένας από τους καλύτερους μου φίλους μου ζήτησε να τα φτιάξω μαζί του. Αλλά εμένα μου αρέσει ένα άλλο αγόρι που δεν μου δίνει σημασία. Ποια είναι η γνώμη σου για το πρώτο θέμα και τι να κάνω για το δεύτερο? Αρχικά να σε ρωτήσω, δεν μου διευκρίνησες αν σε ενδιαφέρει το πρώτο άτομο καθόλου ή τον βλέπεις εντελώς φιλικά. Αν τον βλέπεις εντελώς φιλικά, προφανώς του λες δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί σου. Δεν νιώθω το ίδιο, οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω. Αν μπορείτε να το συνεχίσετε φιλικά, καλώς. Αν δεν μπορείτε να το συνεχίσετε φιλικά, ψιλοσταματάτε. Όσον αφορά το άλλο που σου αρέσει κάποιος άλλος και δεν σου δίνει σημασία, προσπάθησε να κάνεις κάποια κίνηση και αν συνεχίσει να μην σου δίνει σημασία, γράψτε τον στα μαλλιά σου, στα παπούτσια. Όσο και αν δεν μπορείς, κάντο. Γιατί δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με κάποιον που δεν σου δίνει σημασία. Εσύ δίνεις στον άλλον αξία. Και αν το προσπαθείς 1, 2, 3 φορές και βλέπεις ότι συνεχίζει να μην σου δίνει σημασία, νομίζω ότι μετά από κάποιο σημείο δεν έχει λόγο να αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Του στέλνω μήνυμα, το βλέπει και δεν μου απαντάει. Μετά του ξαναστέλνω και του παραπονιέμαι γιατί δεν απαντάει και κάνει το ίδιο πάλι. Τι να κάνω? Δεν τα έχουμε, αλλά μ' αρέσει κάπως. Μπορείς πολύ απλά να μην του ξαναστείλεις. Σου αρέσει, okay. Δεν σου απαντάει. Είναι ένα μήνυμα. Και αυτό. Πώς να αντιδράσεις αν σε χρησιμοποιήσει για να ζηλέψει μια άλλη? Του και στο σπίτι. Του και στο σπίτι. Πολύ άνετα. Θα μπορούσα να είμαι εγώ. Θα μπορούσες να τον φτύσεις μπροστά σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσες να κάνεις διάφορα που μου περνάνε τώρα από το μυαλό. Αλλά δεν θέλω να τα πω για να μην γίνω κακιά εδώ μέσα στο βίντεο. Είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό που θα σου πρότεινα θα ήταν να μην ασχοληθείς με τον τύπο. Βασικά θα σου έλεγα να πάρεις εκδίκηση, αλλά πραγματικά δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γιατί δεν ξέρω πώς είναι η φάση ή το οτιδήποτε. Δεν θα ασχολιόμουν και πολύ. Λοιπόν, μιλούσαμε ένα παιδί σχεδόν 1 χρόνο. Βρεθήκαμε, έγινε κάτι, μετά μιλούσαμε και μετά τέλος. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Όλοι μου λένε ότι δεν με θέλει κτλ. Εγώ όμως έβλεπα το αντίθετο στο πρόσωπό του. Δεν μπορώ να εξηγήσω το γιατί εξαφανίστηκε έτσι. Εγώ να του στείλω ένα μήνυμα ή όχι? Και αν ναι, τι να λέει το μήνυμα? Δεν σε θέλει. Το να κάνετε κάτι και μετά να σταματήσει να σου μιλάει, προφανώς δείχνει ότι δεν θέλει να συνεχίσει να σου μιλάει. Γιατί αν ήθελε να συνεχίσει να σου μιλάει, αν υπήρχε το οποιοδήποτε πρόβλημα, θα καθόταν να το συζητήσει μαζί του. Είμαι 14 και αυτός 30. Δεν ξέρω αν με θέλει. Πάντως εγώ τρελά. Έχει κοπέλα, όταν με βλέπει μου λέει ότι με αγαπάει και το πόσο όμορφη είμαι και με φωνάζει και με το όνομά μου. Κάτι που με κάνει να λιώνω γιατί το θυμάται και είναι τόσο γλυκός. Παρακαλώ να καλέσουμε την αστυνομία τώρα. Είναι φίλος του μπαμπά μου. Να του το πω.
Να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος απλά να είναι γλυκός και να σου λέει κάποια καλά λόγια και εσύ να τα έχεις μεγαλοποιήσει στο μυαλό σου και να νομίζεις ότι του αρέσεις και το οτιδήποτε. Θα σου πρότεινα να μην φοράς τα ροζ γυαλιά και να πιστεύεις το οτιδήποτε και να ξεκολλήσεις. Μου αρέσει ένα αγόρι και με έχει στο friend zone, τι να κάνω? Αν δεν ξέρεις τα συναισθήματά σου, θα σου πρότεινα να πας να πεις τα συναισθήματά σου σε αυτόν. Όμως, αν τα ξέρει και σε έχει στο friend zone, δεν έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσες. Τον γουστάρω από μικρή, αλλά πέρυσι που δεν τον ήθελα, με ήθελε εκείνος. Αλλά φέτος που τον θέλω εγώ, δεν με θέλει. Τι να κάνω? Το σταυρό σου, προχωράμε στην επόμενη. Και θα διαβάσω και ένα τελευταίο. Τον θέλω πάρα πολύ, δείχνει αρκετό ενδιαφέρον, a.k.a. αντιδράσει σε story, στο insta like, σε παλιές φωτος έντονα βλέμματα κτλ. Αλλά δεν κάνει καμία παραπάνω κίνηση. Έμαθα ότι είναι ελεύθερο. Α, πριν λίγο καιρό του είχα στείλει και να, μου μίλησε κάπως snob. Τι να κάνω? Υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία, okay, μέσα από social media θα κάνουν το ένα το άλλο, αλλά από κοντά δεν θα κάνουν κάτι. Προσπάθησε να του δώσει κάποιο πάτημα, προσπάθησε να του δείξει ότι ενδιαφέρεσαι κι εσύ, αν δεν του έχει δείξει μέχρι τώρα κάτι. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάνει κάτι από κοντά και είσαι διατεθειμένη να πας να τον πιάσεις εσύ, κάν' το. Αν δεν είσαι διατεθειμένη να πας να τον πιάσεις εσύ, ας το στη μοίρα του ή προχώρα σε κάποιον άλλον. Αυτό ήταν το βίντεο. Πάνω κάτω έμοιαζαν κάποια. Απλά ήθελα να απαντήσω σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να ήταν παρόμοιες, αλλά είχαν και λίγο μία διαφορά. Δεν ανέφερα στην αρχή του βίντεο, επειδή με ρώτησαν κάποιοι και μπορεί να το παρατηρήσετε κι εσείς, ότι ίσως να λείπει το τελευταίο μου βίντεο με τα αγαπημένα τραγούδια, το οποίο μου το κατέβασε το YouTube επειδή αποφάσισε το τραγούδι του Eminem να μου πει, ξέρεις κάτι, χρησιμοποιείς το τραγούδι μας. Αλλά θα κατέβει. Υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα, τέλος πάντων δεν πειράζει, όσοι το είδατε καλώς, όσοι δεν το είδατε, άλλη φορά να ξέρουμε να μην βάζουμε Eminem, ρε παιδί μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάτε. Και αν θέλετε πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε να βάζω βίντεο. Για αυτούς που προσπάθησα να βοηθήσω μέσα από αυτό το βίντεο, πείτε μου αν σας βοήθησα έστω και λίγο. Και αν θέλετε και κάνετε κάτι από αυτά που σας συμβούλεψα, στείλτε μου μήνυμα και πείτε μου έγινε και αυτό και αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! I'm good on the side, so right.